κι αν νιώσουμε και πάλι θα σου πω. Λοιπόν, μια υπέροχη πραγματικά πρεμιέρα στην εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Για μου άρεσε πάρα πολύ το μουσάκι του. Εμένα δεν μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε. Θέλω να πω όμως ότι έχει πραγματικά υπέροχη, υπέροχη φωνή. Υπέροχη φωνή από τα νέα τα παιδιά, είναι από τους κορυφαίους νομίζω. Και εκείνο που μου έχει αρέσει τα περισσότερα από τα τραγούδια του είχαν και επιτυχία. Ναι, όντως. Όντως. Κάθε του δισκογραφική δουλειά στέκεται. Κάθε τραγούδι που γίνεται επιτυχία. Έχει κάνει 20 επιτυχίες. Είχε κάνει πολύ ντόρο με αυτό το τελευταίο το τραγούδι. Έτσι, που είδε... Λοιπόν, βέβαια εκτός από την πρεμιέρα του Οικονομόπουλου και της Κοκκίνου, είχαμε και άλλη πρεμιέρα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μαμούνια Live, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Γιασεμής, Βασιλική Νταντά. Δεν είναι δυνατόν να λείπουμε εμείς. Δεν είναι. Πάμε να δούμε το τι έγινε και εκεί. Γιώργος Γιασεμής, Μαμούνια Live, πρεμιέρα σήμερα. Σάμε, καλοκαίρι μάλλον να το λέμε, να μιλάμε ελληνικά. Να σου πω κάτι, καταρχήν πες μου λίγο τι είναι για σένα τραγουδάς για τους Θεσσαλονικείς. Τι είναι τραγουδάς για Θεσσαλονίκη γενικότερα. Θες να σου πω εσένα τώρα, δηλαδή. Εντάξει, όταν ένας Αθηναίος γίνεται και το δηλώνει ότι είναι Θεσσαλονικιός και μένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Έχεις καθόλου άγχος για την πρεμιέρα σήμερα? Εντάξει, άγχος υπάρχει πάντα από όλους, πιστεύω, τους συναδέλφους, όσο αφορά την πρώτη μέρα. Αλλά αυτό είναι βασικά μέχρι να βγεις μωρά στη σκηνή. Με το που βγαίνεις, όλα καλά. Όλα οκ. Γιώργο, ζούμε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης. Έχεις άγχος το αν θα πάει καλά το μαγαζί? Βασικά έχω άγχος πάρα πολύ μεγάλο για το πώς θα πάει γενικά η χώρα μου. Προσωπικά την αγαπάω πάρα πολύ, έτσι, πρώτα. Και εννοείται φυσικά και κατ' επέκταση πώς θα πάει και το μαγαζί. Να δούμε τι θα κάνουν, πώς θα τα μαγειρέψουν. Και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά που γίνονται
γίνονται για το Θεαθήνε, όλα είναι διαγεγραμμένα, προμελετημένα, πουλημένα και δεν κάνουμε κάτι δηλαδή, εγώ πιστεύω. Τίποτα. Απλά γίνονται για να γίνονται. Όσον αφορά με το αποτέλεσμα των εκλογών, μπορείς να εκφέρεις τη γνώμη σου, το περίμενες? Εγώ βασικά εξεπλάγιν που πήραν πολύ τόσο μεγάλα ποσοστά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή περίμενα ένα πιο χαμηλά, ας πούμε. Ναι. Όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή. Βασικά πιστεύω και αυτό. Ήταν ένα αποτέλεσμα όταν ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, ψάχνει πράγματα τα οποία εννοείται δεν τα γνωρίζει. Και πιστεύω ότι ο τρόπος, μάλλον που γίνανε αυτές οι εκλογές ήταν αναμενόμενος και εγώ προσωπικά το χάρηκα. Δηλαδή, αυτό το δικοματισμό στην Ελλάδα γιατί δεν πάει να δούμε κάτι άλλο, ήταν λάθος, παιδιά. Πρέπει να δούμε και κάτι άλλο στο φινάλ. Αφού από τη στιγμή τρως κάτι και δεν σ' αρέσει, φάει και κάτι που δεν ξέρει τι είναι. Μπορεί να σ' αρέσει, να πούμε. Και δεν είναι. Αυτό. Λοιπόν, ποιο πράγμα σκέφτεσαι πρώτα πριν βγεις στην πίστα και ποιο να ήταν φεύγεις από την πίστα? Βασικά, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, δεν σκέφτομαι κάτι ιδιαίτερο. Το σταυρό μου κάνω. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ξεσπλοπαγώνεις λίγο. Είσαι στον κόσμο σου, βγαίνεις στην πίστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι. Για όλο τον κόσμο, παιδιά. Μακάρι να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Πολύ, να είσαι καλά, το σημάστε καλά. Γεια σας. Βασιλική Νταντά, Γιώργος Γιασεμίες. Δίπλα μας Βασιλική Νταντά, δείτε τι. 1,80. Όχι, κίτρινο... με το τακούνι είναι παραπάνω. Κίτρινο παπούτσι. Με το τακούνι πόσο? Δεν θα είναι. 1,90. 5. Με το τακούνι σίγουρα. 1,90 σίγουρα. Τι καιρό κάνει εκεί πάνω? Καλά είμαστε, φυσάει λίγο. Αυτό εννοούσα όταν λέγανε Βασιλή, βλέπει από ψηλά τον κόσμο. Αχου. Όχι από ψηλό. Α. Ψηλά. Για να εξηγούμαστε, για να μην παρεξηγούμαστε. Ναι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, το τακούνι είναι. Το βγάζουμε και όλα καλά. Στον πλανήτη Γη. Πρεμιέρα. Βέβαια, πρεμιέρα σήμερα στα Μαμούνια με τον Γιώργο τον Γιασεμί. Ξεκινήσαμε λίγο άγχος. Εντάξει, πέρασε η πρώτη η μπόρα. Τι φοβάσαι τις πρεμιέρες? Δεν τις φοβάμαι. Ξέρεις, είναι λίγο η πρώτη φορά που θα πεις το πρόγραμμα με τον κόσμο και αυτά να δεις άμα αρέσει. Τώρα μετά από αύριο θα είμαι οκ. Δεν φοβάμαι. Μάτι τη γλωσσοφαγιά τη φοβάσαι? Πολύ. Γιατί ρε παιδί μου, για ποιο λόγο? Το έσπασα το κακό το μάτι, πάει, έφυγε. Τι έγινε? Με το που μπήκα στο μαγαζί, ξάπλωσα. Κάτω. Έπεσες? Ναι, ναι.
Εντάξει, ρε παιδιά, συμβαίνουν. Έτσι που περπατούσα, δεν έχω μάθει το μαγαζί ακόμα, ξέρεις, αυτή, η αλήθεια είναι αυτή. Και είχε κάτι σκαλοπατάκια περίεργα και δεν τα πρόσεξα. Το κάνεις μπροστά στον κόσμο ή... Όχι, όχι, ήμουν μόνη μου, βεβαιώθηκα ότι δεν ήταν κανένας, δεν είδε αυτό κανένας. Και είπα να το κρατήσω μυστικό τώρα γιατί το λέω σε εσάς, ένας Θεός ξέρει. Και άφησε σημαδάκι αυτό. Ναι, εντάξει. Την άλλη εβδομάδα... Στο καλάμι. Να είναι καλά τα make-up. Μην τραβάσεις. Το δυο μέτρα πόδι τραβάει το παιδί. Τα έχω καλύψει καλά. Είναι το δεξί πόδι το σημαδεμένο. Και τα δύο, και τα δύο. Και στα δύο. Άστα να πάνε. Πολύ πόνος. Έφυγε το κακό. Έφυγε, πάει τώρα. Γούρι. Καλό καλοκαίρι. Γούρι. Δεν θεωρώ κάτι γούρι. Συγγνώμη, τώρα το φοράει ματάκι στο λαιμό, δεν σου λέει τίποτα. Τώρα το έβαλα. Τώρα το έβαλα μόλις. Δεν το φορούσα πριν. Ναι. Δεν το φορούσα πριν, μόλις το έβαλα. Το πάθημα λέει γίνεται μάθημα. Καλά να πάθω γιατί δεν προνόησα. Παρεπτόν, συγγνώμη που ξεκίνησε έτσι. Αυτά τα ξέχασα. Μα καιρό δεν ήταν, δηλαδή φέρε μου κάτι, είδε μαδιά χέρια. Τα ξέχασε κάτι. Φέρε με ένα άλλο λουδάκι. Τα ξέχασε ανεβαίνοντα. Ευχαριστώ. Τα χρώματα είναι συμβολικά. Τι εννοεί. Τίποτα, να, επειδή φόρεσε άσπρο κόκκινο, βρήκα άσπρα κόκκινα λουλούδια και να μην φέρω όλο το φορτηγό που ήταν στην πίστα στα πόδια σου. Πήρα δύο και ήρθα. Εντάξει. Έτσι για να μην μυστικό. Σημασία έχει κίνηση. Οπότε να σας πούμε και εμείς καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είναι το καλοκαιράκι στο αεροδρόμιο? Λοιπόν, ακόμα κάνει λίγο κρύο, όχι κρύο, θα το έλεγα δροσιά. Αλλά αρχίζει ο κόσμος και έρχεται προς τα δω, γιατί ανοίξανε και άλλα μαγαζιά και έχει γίνει η γνωστή η πιάτσα. Καιρός ήταν να φύγουμε λίγο και από το κέντρο, να έρθουμε προς τα δω. Λίγο πιο δίπλα είναι και η Χαλκιδική μετά το ξημέρωμα. Είναι πα για μπάνιο το μεσημέρι και έρχεσαι κατευθείαν να βράσει τα μπουζούκια στο γυρισμό. Και μετά τα μπουζούκια, ξανά πάλι το ίδιο. Εντάξει, ξανά ανάλογα τι όρεξει. Το είναι ζωή. Ανάλογα τι θε να κάνει. Έχει είναι... πολλά πράγματα δίπλα. Το είναι ζωάρα. Έχει πολλά πράγματα δίπλα. Στη ζωή μου βάζω μπάρε. Στην καρδιά μου βάζω μπάρε, δεν σου κάνω άλλε χάρε. Αυτό. Τελειώσαν οι χάρε. Ναι. Τελειώσαν. Ό,τι φάγαμε, φάγαμε. Μόνο χάρη στον εαυτό σου κάνει. Βέβαια τώρα. Πώς είναι με τον Γιασεμί, συνεργασία? Κοίτα, με τον Γιασεμί γνωριζόμαστε καιρό. Πρώτη φορά δουλεύουμε μαζί. Πιστεύω θα περάσουμε πολύ καλό καλοκαίρι. Φέτος ξεκινήσαμε καλά δυναμικά και υπάρχει λίγο έτσι μια... πώς να σου το πω. Είμαστε μια χημεία, δεν το ατμόσφαιρα. Λες. Ναι, είμαστε μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα, είμαστε ένα πείραγμα, ένα κάτι τίς. Υπάρχει, ρε παιδί μου, στην παρέα. Καλά θα περάσουμε, εντάξει. Και οι τυφλοί θα το βλέπαν αυτό που είδαμε στην πίστα. Τι είδατε στην πίστα? Εγώ δεν το λέω σκέτη συνεργασία. Δυο μέτρα κορμί και τι είναι αυτό, υπερπαραγωγή παντελόνια. Παρελθόντως, να το εργοχείο. Μα ζηλεύει το παντελόνι με εγώ τον αυτό. Α, δεν κάνει τίποτα με το παντελόνι. Μετά θα έρθει σειρά το παντελόνι. Και να σε πιάνει και από τη μέση και τα λοιπά. Τι γίνεται, Βασιλική? Υπάρχει καλή διάθεση. Υπάρχει πολλή ενέργεια και έχουμε κοινό σκοπό, νομίζω. Θέλουμε να πάει καλά το μαγαζί, να πάει καλά το πρόγραμμα. Θα κατέβεις για υποψήφια? Σε τι? Στις επόμενες εκλογές. Αρνούμε. Όχι, ας τα αρνήσει, γιατί άρχισε να μιλάς όπως απαντάνε οι πολιτικοί. Γιατί? Εγώ σε ρωτάω αν παίζει κάτι με το Γιασεμί, κορίτσι μου. Με το Γιασεμί δουλεύουμε μαζί, είμαστε συνεργάτες. Ναι. Και περνάμε πολύ καλά. Ναι, το πολύ καλά και ότι είστε συνεργάτες δεν μπορεί να είναι ρητό ένα το άλλο. Ήτανε το τραγούδι. Μόνο είναι, παιδιά, μισό λεπτό, ήταν το τραγούδι τέτοιο. Γιατί ο Χάρης την καλή τη σα έλεγε. Εντάξει, ρε παιδιά, ήταν το τραγούδι τέτοιο. Πού? Μην ζω όλο το παρομοίδι τη κολλή. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα ντουέτο που έχει ο Γιώργος Αγιασεμής με τη Σοφία Τιβόσου, το οποίο είναι η φίλη του που συμπαραστέκεται στον ερωτευμένο και κατεστραμμένο άντρα που έχει πέσει στα πόδια μιας γυναίκας. Και εγώ τον το συμπονώ. Τι να κάνω, πρέπει να είμαι καλή μαζί του. Όλα για τη δουλειά δηλαδή. Για τη δουλειά όλα. Ναι, τίποτα άλλο. Τι άλλο, τι καιρό κάνει εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπου και αν πάτε να κρυφτείτε, θα σας πετύχω. Πού να κρυφτούμε, καμάρι μου, πού να κρυφτούμε. Εγώ θα το πετύχω. Δεν κρυβόμαστε. Και μαζί στη Χαλκιδική, πρωτομαγέτα μαζί. Βέβαια, κάνουμε αρκετές κοινές εμφανίσεις. Ναι. Κάνουμε καιρό παρέα με τον Γιώργο. Κατά live σε εκκλησία θα κλείσετε? Μπα, όχι. Εκεί.